Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 13η εκπομπή που θα σηκώσουμε στο YouTube με τον κύριο Γρηγορίου. Το λέω γιατί θα πει νούμερα εδώ πέρα μέσα. Πάρτε και κανένα δελτίο εκείνο και αρχίστε να γράφετε αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι 3 Τρίτου του 2020. Δεν ξέρουμε τώρα, 6, 20 και 20, 40, 46, 4 και 6, 10. Άσος ο Θεός και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύσκολες περιπτώσεις για Εύρο και τα νησιά. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτά που θα μας πει σήμερα ο Μιχάλης έχουν σχέση και λίγο και με αυτά που λέμε το Μάρτης, Γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης. Λοιπόν, από μένα θα μιλήσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας υπενθυμίζω, μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές από το κανάλι μου στο YouTube Μυστική Ανοπέα Τραπός και βλέπετε μόνο την πρώτη ώρα από τη συνάντηση. Μάλλον τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ήδη την πρώτη ώρα τα λοιπά. Πάμε προς το τέλος για κλείσιμο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η προηγούμενη εκπομπή ήδη πέρασε τις 20.000 προβολές για το καινούριο κανάλι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Προφανώς κάτι καλό είπαμε. Και όσο αφορά για τον κορονοϊό, συνεχίζονται οι μπούρδες που είχαμε πει από την προηγούμενη φορά. Είδατε, είμαστε μια χώρα η οποία έχει μόνο 7 κρούσματα. Για την πλήρη μας η Ιταλία έχει 55 νεκρούς κτλ. Θερμή παράκληση. Επειδή έχω λίγο ένα ευαίσθητο νευρικό σύστημα, μην είσαστε βλάκες. Θα ακουστεί λίγο άσχημο τα λοιπά. Ψάχνετε ορθογραφικό λάθος, δεν είναι 3,25, είναι 3,26, 3,27. Ακούστε λίγο τη μία ώρα εκπομπής και δικαιούμαστε και εμείς να είμαι ως μη πάπες, γιατί ο πάπας τώρα έχει και κορονοϊό, να κάνουμε και ένα λάθος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Μιχάλη. Μιχάλη, πες τα. Break them all που λέμε τα λοιπά. Έτσι, ναι. Εντάξει. Με την ελληνική σημαία πίσω που μας είπαν και μπράβο συγχαρητήρια, θα δεις και πίσω που λέγαμε κάτι άλλο προηγουμένως, λέγαμε κάτι κακό. Πάμε, ξεκινά. Ξεκινάμε από το μήνα που είμαστε εδώ τώρα. Μάρτης ήταν ο πρώτος μήνας και ο ένατος ήταν 7ος ο Σεπτέμβρης, 7ον, Σεπτέμβρης 7ος, Οκτώβρης 8ος, 9ος ο Νοέμβρης και 10ος ο Δεκέμβρης. Αλλάξανε μετά το 540 μετά. Το καινούργιο ημερολόγιο, Ιουλιανό, όπως το λένε. Γρηγοριανό. Η αξία των δεδομένων, γιατί μετράμε τις 365 μέρες με ακρίβεια περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο και μοιράζουμε την ημέρα σε 24 ώρες. 12 και 12. Ξέρανε από πριν τι σημαίνει το 12 σε θέμα υπερσυντέλικου του δοκό. Το δέδοκε. Και είναι 12. Η πραγματικότητα των αριθμών προσδιορίζει ακρίβεια δεδομένων μαγνητικού πεδίου. Όχι μόνο, και κυρίως επειδή χωρίς μαγνητικό πεδίο σε ένα πλανήτη δεν υπάρχει τίποτε, ούτε ζωή ούτε τίποτε, πλανήτης που να υπάρχει, ζωή σε ένα πλανήτη, έμβια φύση, οτιδήποτε, χωρίς μαγνητικό πεδίο δεν γίνεται. Γιατί είναι απλά ηλεκτρίων. Είναι απλά ο ηλεκτρίων. Είναι ηλεκτρόνια ροών. Όταν μιλάμε για μύθους, δεν είναι μύθος, είναι μάθημα. Όταν μιλάμε για το Σεπτόν και το Ιερόν, και η εβδομάδα είναι 7 μέρες, η εβδομάς, εβδομή. Όχι το έβδομο, το 7, η καλή δομή. Το εβ γίνεται, αυτό που γίνεται σωστά. Και γιατί γίνεται σωστά η εβδομή, γιατί κάθε 7 μέρες αλλάζουν οι ορμόνες εντολών στον ανθρώπινο οργανισμό. Τυχαίο. Τώρα, ο Μάρτης ξεκινάει με την ησημερία 21 του μήνα. Για να βγει η ησημερία 21, πρέπει να ξεκινάς και να διαχωρίζεις την περιστροφή γύρω από τον ήλιο της γης, έτσι ώστε σε κάθε ησημερία ηλιοστάσιο να είναι 21 ο μήνας. Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβρης, Δεκέμβρης. Τυχαίο. Το συν 3 της Πανσελίνου το έχουμε πει τόσες φορές. Συν 3 μείον 3 της Πανσελίνου σημαίνει ο έλεγχος των αναπτυξιακών ροών που χρησιμοποιεί η έμβια φύση στη γη και προσδιορίζεται από την ακρίβεια ταλάντωσης, αντανάκλασης λένε του ηλιακού φωτός από τη σελήνη προς τη γη. Λένε. Αν όμως βάλω μία καταμέτρηση με μηχανήματα που έχω σήμερα για να δω αν οι συχνότητες εντολών που κατεβαίνουν από τη σελήνη μείον 3 συν 3 συν 3 μέρες πανσελήνου, δηλαδή 11 ή 17,
μπορώ να μετρήσω αυτό που κατεβαίνει από τη σελήνη, αν είναι αντανάκλαση ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον ήλιο ή είναι κάτι άλλο. Ο ήλιος στέλνει μήκος κύματα ηλεκτρομαγνητικής. Τα μακρά κύματα έχουν από ένα κύμα, που βλέπουμε το κύμα στη θάλασσα, βάλτε τα μακρά ραδιοφωνικά κύματα που είχαμε σταθμούς, είναι 1200 μέτρα το ένα κύμα από το άλλο κύμα, κορυφή. Όταν πάω στις ακτίνες γάμα, ακτινοβολία από τον ήλιο, όλα από τον ήλιο βγαίνουν, από το ένα κύμα στο άλλο κύμα είναι περίπου ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού, οι ακτίνες γάμα, στην ταλάντωση. Όλο αυτό είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και κινείται με φωτόνιο ή δεν υπάρχει φωτόνιο. Ή υπάρχει φωτόνιο. Αν υπήρχαν φωτόνια, με αυτή την φως, ας το πούμε έτσι, που έρχεται από τον ήλιο, θα έπρεπε η Γη να γεμίζει φωτόνια, 3 εκατομμύρια φωτόνια το δευτερόλεπτο. Δεν θα τα βλέπαμε κάπου αυτά τα φωτόνια, αν ερχόσαν 3 εκατομμύρια φωτόνια το δευτερόλεπτο. Πόσο η ανοησία μπορεί να πάει στα μυαλά των ανθρώπων όταν δεν γνωρίζουν μύθους ελληνικής γλώσσας ή ελληνική μυθολογία. Πάμε στο Μάρτι πάλι. Τρίτος μήνας τώρα. Και έχουμε 21 του μήνα την Ισημερία. Γιατί όλα τα αυτοάνωσα ξεκινάνε στις ημερίες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. Έχουμε δει καταστάσεις και καταστάσεις να ξεκινούν. Ακόμα και μια σκλήνη κατά πλάκας να ξεκινάει στην Ισημερία. Ή Σεπτέμβριο ή Μάρτιο. Τι σημαίνει η Ισημερία? Ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο με κάθε τη ροή. Μετά αλλάζει λιγάκι, αλλάζει η μέρα, μικρώνει, μεγαλώνει κτλ. Κτλ. Όταν έχουμε Ισημερία, σημαίνει η περιστροφή της Γης γύρω από τον ήλιο είναι κάθετη. Μετά αλλάζει γιατί υπάρχει 24 μοίρες περίπου απόκληση περιστροφής της Γης από τον ήλιο, που αλλάζει κάθε χρόνο, και για να αλλάξει ολόκληρο και να αλλάξει η θέση του σε αυτό που λέμε ζωδιακό κύκλο, ήταν 24.000 χρόνια. Τώρα είναι 26.000 και κάτι παραπάνω. Έχουμε μία διαφοροποίηση. Λόγω παρεμβολής πιανού, της σελήνης, αντιβαρυτικά, μετρημένα. Δυστυχώς, οτιδήποτε συμβαίνει στο γήινο χώρο απαγορεύεται. Οτιδήποτε συμβαίνει στο γήινο χώρο είναι γραμμένα στους ελληνικούς μύθους. Οτιδήποτε. Δεν μιλάμε για θέματα γλώσσας και λοιπά και λοιπά. Μιλάμε για θέματα καλλιέργειας, για θέματα ανάπτυξης πληθυσμού και για θέμα ελέγχου ροής ηλεκτρονίων. Δεν μπορεί στην αρχαία Ελλάδα να ξέρανε και πώς το ξέρανε και πότε χωρίστηκε. Λένε ότι το μερολόγιο το κάναμε τη γραφή το 280 προ 290 μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο, από τους Μεσοποτάμιους φτιάξαμε το ημερολόγιο μας. 24 ώρες την ημέρα. Και όταν γίνεται η δίκη του Σοκράτη, η Κλεψίδρα ήταν ένα δοχείο που έκανε σταγόνες νερού και η διάρκεια των σταγονών να διάσει ήταν 2,5 ώρες ακρίβεια. Και διαβάζουμε τώρα στη βιολογική παράμετρο ότι αν ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει τα ίδια πράγματα και να μιλάει με την ίδια φωνή, σε 2,5 ώρες και μετά, ό,τι ακούσα από τον ίδιο άνθρωπο, ό,τι λέει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν έχει καμία αξία στον άνθρωπο που το ακούει. Γιατί έχει ζαλιστεί να ακούει τα ίδια πράγματα 2,5 ώρες. Οπότε, 2,5 ώρες ήταν το μέγεθος, ο χρόνος που μπορούσε να μιλάει ένας μάρτυρας, οποιοσδήποτε, στα αρχαία δικαστήρια της Αθήνας. Πώς ξέρανε τις 2,5 ώρες στη βιολογική παράμετρο? Αν ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει τα ίδια πράγματα με την ίδια γλώσσα, χάνει. Ο αυτός που ακούει, και μιλάμε στον Άριο Πάγο, ήταν 500 οι ακροατές δικαστές, 500 άτομα, και άμα ακούνε το ίδιο πράγμα πάνω από 2,5 ώρες, δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Δεν μπορούν να αξιολογήσουν τίποτα. Και να ακούς το ρήμα και να ακούς την πρόταση και να ακούς το, όταν λέμε ακρίβεια δεδομένων, και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Χωρίς νούμερα, χωρίς αριθμούς, χωρίς ακρίβεια, ο νους του ανθρώπου, στον πλανήτη ολόκληρο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Νομίζουν ότι καταλαβαίνουν. Ω, ναι, τα μαθήματά σου, την πολιτική σου, τα λεφτά σου,
εμπόλεμη ζώνη, μικρόβια, ναι, τα κατάλαβες όλα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και γιατί δεν καταλαβαίνεις? Γιατί δεν ξέρεις αυτό που πραγματικά μαθαίνεις όταν είσαι 11 χρονών και διαβάζεις Ιλιάδα. Τότε τα μαθαίνεις όλα. Το ξέρουμε. Και οι Πέτρες το ξέρουν. Παγκόσμια. Απλώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, απαγορεύεται η χρήση του. Πάμε λίγο στο δεκάγωνο. Και γιατί το δεκάγωνο? Ένας κύκλος, έχω ένα κύκλο και βάζω ένα γεγραμμένο δεκάγωνο. Η κάθε γωνία, το γεγραμμένο δεκάγωνο σε κύκλο είναι 144 μοίρες. 12 επί 12. Οι κάτω δύο γωνίες, δεξιά-αριστερά, στο μεγάλο αυτό πολύγωνο, είναι σαν τρίγωνο, είναι 18 και 18 οι μοίρες. 3 επί 6, 3 επί 6. Είναι 6, 6, 36. Οι κάτω μικρές γωνίες. 144 μοίρες για πάνω μεγάλη γωνία. Κάθε ναός στην Ελλάδα, το έχουμε πει, αρχαίος ναός, έχει κορυφή, έχει σκεπή με 144 μοίρες γωνία. Κανένα άλλο μέγεθος, κανένα άλλο μήκος, καμία άλλη γωνία. Σε κανένα ναό στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη γωνία. 144 μοίρες στη σκεπή του κάθε ναού, πολύγωνο γεγραμμένο δεκάγωνο. Όταν μιλάμε ότι η γη γυρνά γύρω από τον ήλιο σε 365 μέρες, η ακρίβεια ποια θα είναι, 365 ή 360 μέρες? Σαν 360 μοίρες του κύκλου. Ένας κύκλος γύρω από τον ήλιο, 360 μοίρες. 365 μέρες να περάσει. Χωρίζω την ατμόσφαιρα και μετρά θερμοκρασίες. Και βγάζω ένα μέτρο θερμοκρασιών. Που λέω είναι 0 βαθμούς, που σημαίνει τότε παγώνει το νερό. Και μετρά θερμοκρασία ανθρώπου 36,5. 365 μοίρες. 365 μέρες. 360 μοίρες. Λίγα λάξη διαφορά. Αν η σελήνη μου κρατάει λόγω βαρυτικής τη γη σε περιστροφή γύρω από τον ήλιο και με το κόβει λίγο, από 360 μέρες πήγαμε 365. Όταν έρχεται η σελήνη 36.000 προ. Μετρημένα. Μετρημένα. Το 24ωρο χωρίζεται σε 24 ώρες. Κάθε ώρα 60 πρώτα, κάθε πρώτο 60 δεύτερα. Κάθε δεύτερο ο εγκέφαλος σαρώνει όλα τα εισερχόμενα σήματα από τα οστιτήρια όργανα, 5, και τα μετράει 24 φορές το δευτερόλεπτο. Με αυτό το χώρισμα της ημέρας, της ώρας και των λεπτών και των δεύτερων λεπτών. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι ότι 24 αρώματα το δευτερόλεπτο, όχι 23, ούτε 25, 24 αρώματα το δευτερόλεπτο, με τέλεια ακρίβεια. Δεν υπάρχει ταλάντωση εγκεφάλου που να είναι να βρει έναν άνθρωπο, να κοιτάξει τους ορμόνες εντολών πίσω από το κεφάλι και να μου κάνει 22 αρώματα το δευτερόλεπτο. Ποτέ. Δεν έχω διαβάσει καμία μέτρηση εκτός των 24. Και 12 όταν κοιμόμαστε το δευτερόλεπτο. Σαρώματα. Τυχαίο και αυτό. Πάμε πίσω στο Μάρτιο. Είναι ο τρίτος μήνας. 3 σύμπλην 3 πανσελίνου. Άλλο θέμα. 17 είναι το συν 3. Το 7 είναι η εβδομάδα. 3 επί 7 της εβδομάδας, τρίτος Μάρτης, είναι 21 το μήνα που είναι η σημερία. 3-7, 21. Έχετε ακούσει ατζέντα 21. Τι είναι η ατζέντα 21? Ξέρουν γιατί μιλάνε? Ή χρησιμοποιούν τα νούμερα για να μου πούν κάτι άλλο που ετοιμάζουν? Άσχετο. Πόσα νεφελίμ υπάρχουν? 72. Τι είναι το 72? 6 το φορές το 12. 6, 12, 72. Ή 36 και 36, 72. 72 νεφελίμ. Πόσες διαιρέσεις κάνει το μυτοχόντριο, όχι το μυτοχόντριο, το DNA του ανθρώπινου, πόσες διαιρέσεις μπορεί να κάνει με την τελομεράση? 72 διαιρέσεις σε φως ζωής. 72 διαιρέσεις έχει η τελομεράση και μπορεί το ανθρώπινο κύτταρο να διαιρεθεί 72 φορές. Παραπάνω δεν κάνει. Χωρίς τελομεράση δεν μπορεί να μεγαλώσει, θα χρησιμοποιηθεί, όσο θα χρησιμοποιηθεί, θα πεθάνει. Αν κάνεις μία φορά το χρόνο, έχεις 72 χρόνια. Αν είσαι στην Οκινάβα και σε δίτα ομάδα και τρως ψάρια, ομά, κάνεις μία διαίρεση στα 2 χρόνια. Οπότε πας 140 χρόνια. Μεγαλύτερη ηλικία στην Οκινάβα των Ιαπωνέζων. Μετρημένα, απλά, η σημερία προσδιορίζει
21 Μαρτίου την ροή ηλεκτρονίων με τρόπο του τριημέρου, τρεις μέρες πριν, τρεις μέρες μετά, που είναι το μέγεθος ακρίβειας. Αν θέλω να μετρήσω κάτι, πρέπει να το μετρήσω το σύν πλην 3 των ημερών. Τώρα, 25. Γιατί όταν κάνουν τα προγράμματά τους από το 1800 χρησιμοποιούν την 25ετία. Γιατί η Επανάσταση έγινε το 21 στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να γίνει το 22. Άντε να γίνει και το 20. Ποιος αποφάσισε να το κάνει το 21. Η Φιλική Εταιρεία έχει ξεκινήσει 5-6 χρόνια πριν να κάνει την Επανάσταση. Και όταν ξεκινάει η Επανάσταση δεν ήταν 25 Μαρτίου, ήταν 17 Μαρτίου. Έξω από την, στο Μικρό Λάδωνα. Που σκοτώσανε 5 φορείς πράκτορες του Πατριαρχείου, δεν ήταν Τούρκοι, παπάτες ήταν, που μαζεύανε το 10ο των φόρων για να τα δίνουν στον Σουλτάνο. Και σκοτώσαν αυτούς. 17 Μαρτίου. 25 Μαρτίου η Επανάσταση έγινε το 1840, 43. Το είπαν 25 Μαρτίου. Έγινε 17 Μαρτίου η Επανάσταση. Συγκεκριμένα, 17. Τι σημαίνει 17, συν 3 Πανσελήνιου. Τυχαίο, τίποτε τυχαίο. Γνωρίζουν τα πάντα, οτιδήποτε έχει χρησιμοποιηθεί. Και η Επανάσταση δεν έγινε για να ελευθερωθεί η Ελλάδα, η Επανάσταση έγινε για να διαλυθεί τελείως η Ελλάδα. Αυτό δεν τους πήγε καλά. Και αυτοί που πήγαν εναντίον του σχεδίου, κολοκοτρώνεις και οι άλλοι, φυλακές, κατηγορίες, διάφορα και διάφορα. Γιατί? Γιατί μπαίνουμε στην εποχή του 1750 που μεταφράζονται όλοι οι πάπηροι αρχαίοι και πηγαίνουν στην Οξφόρδη το 1750 και αφού είναι όλα διαβασμένα και πλέον η γνώση δεν κρύβεται, δεν έχει θρησκεία, δεν έχει πάπα, δεν έχει τίποτε πλέον, έχουν φύγει όλα, πρέπει να ελέγξει τον τόπο καταγωγής. Και για να τον ελέγξει, πρέπει να τον διαλύσει. Πρέπει να τα σκάψει όλα. Πρέπει να τα θάψει όλα. Τι κάνουμε σήμερα και τι είπα να κάνουμε σήμερα, το θάψουμε πάλι από την αρχή. Τόσο μεγάλο θέμα είναι ο χώρος των 7-8 εκατομμυρίων στα 7,1 δισεκατομμύρια του πλανήτη. Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο τα 7-8 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο αυτό. Οτιδήποτε χρησιμοποιείται στον πλανήτη είναι ελληνικής καταγωγής. Με τα παγκόσμια συντάγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν κατοχυρώσεις την πραγματικότητα παραγωγής τροφής, παραγωγή λέξεων, παραγωγή οτιδήποτε, παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραγωγές, οτιδήποτε, είναι πατέντα ελληνική. Πρέπει να πληρώνουν οι πάντες τα πάντα που μιλάνε, τα πάντα που τρώνε, τα πάντα που κάνουν. Οτιδήποτε κάνουν, πρέπει να πληρώνουν. Έχει σύνταγμα αντιγραφή της Αθήνας. Πλήρωσε. Το γερμανικό συντάγμα είναι 90% αντιγραφή του Αθηναϊκού. Το 1870 το παίρνουν αντιγραφή. Το γερμανικό σύνταγμα. Το δικό μας σύνταγμα του 1843 είναι κάκιστη μορφής. Δεν έχει καμία σχέση με το Αθηναϊκό σύνταγμα. Το δικό μας σύνταγμα. Εμείς το φτιάξαμε. Οι Έλληνες το φτιάξαν το σύνταγμα το ελληνικό. Καμία σχέση. Η 3 επί 7, 21. 3, 7, 21. Το 7 είναι η εβδομάδα, είναι η 7η. Το 3 είναι σύμπλην 3 Πανσελήνου. Τόσο μεγάλη σημασία το 3 επί 7. Και προσδιορίζεται το 21. Και τώρα, άμα κοιτάξετε τη διαφήμιση, διαφήμιση ας το πούμε έτσι, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, πώς θα γιορτάσουμε το 2021, τα 200 χρόνια. Όχι με τον τρόπο που είναι, με τον τρόπο που υπάρχει, αλλά με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Δύο πράγματα. Ο άξονας, ο νευρικός άξονας στον πλανήτη του ανθρώπινου είδους μεταφέρει παλμούς. Όταν τα μετράνε, παλμοί μετράμε με ακρίβεια δεδομένα το 1900 και μετά μέχρι το 1920 μπήκαμε σε αντιδρόντες πρωτεΐνες ελέγχου και βρίσκαμε ότι δεν υπάρχει ταλάντωση νευρικού ιστού χωρίς ιόντα χλωρίου νατρίου. Για να έχω ιόντα χλωρίου νατρίου στη φύση, που χρησιμοποιείται από κάθε ζώο χρησιμοποιεί ιόντα χλωρίου νατρίου στους νευροάξονες, πρέπει να φάει αλάτι. Για να φας αλάτι πρέπει να έχεις θάλασσα, για να είναι σε μέγεθος μεγάλο. Αν δεν έχεις θάλασσα, το αλάτι παράγεται μόνο στα φυτά. Δεν παράγεται στη θάλασσα το αλάτι. Κανένα, ούτε τα φύκια, ούτε τα ψάρια βγάζουν αλάτι.
Το αλάτι είναι από τα δάση. Και με τη βροχή πάνε στη θάλασσα. Το αλάτι πάει από τη βροχή στη θάλασσα. Χωρίς ιόντα χωρίου νατρίου δεν έχει καμία κίνηση. Τώρα, χλώριο, σαν σκέτο μόριο, σαν ατομικό στοιχείο το χλώριο, το χρησιμοποιεί σε διάφορα θέματα. Έχει χλωρίνη στο σπίτι. Κάνει ιόντα από το χλώριο, μπορείς? Όχι. Ιόντα από το νάτριο? Όχι. Ιόντα από το χλωρίο έχω νάτριο? Μπορείς. Ο οργανισμός να τα φτιάξει. Όταν κάναμε φυσική και χημεία το 1964, βλέπαμε την ακρίβεια των δεδομένων. Πώς κάνεις ιόντα χλωρίου νατρίου στη φύση, πώς παράγονται στη φύση τα ιόντα και τι χρειάζεται, ποιες δυνάμεις είναι οι ισορροπίες των ηλεκτρονίων ροών και τι σημαίνει ιόντα. Άλλο το χλώριο και άλλο τα ιόντα χλωρίου. Άλλο το νάτριο και άλλο τα ιόντα νατρίου. Τι είναι τα ιόντα? Λείπει μερική ενέργεια από το εξωτερικό ηλεκτρόνιο περιστροφής. Θα μπεις τώρα, ποια είναι η ενέργεια που έχει το ηλεκτρόνιο και τι την κάνει στην ενέργεια? Τη μειώνεις, την ανεβάζεις, την κατεβάζεις, ταξιδεύει λιγότερο, ταξιδεύει περισσότερο. Τι κάνει το ηλεκτρόνιο? Τι κάνει το ηλεκτρόνιο? Αλλάζει απόσταση από τον πυρήνα του ατόμου στην περιστροφή του γύρω από την εξωτερική στιβάδα. Και είναι η όντα. Απλά στη φυσική και η μία αυτά ήταν απλά, τη δεκαετία του 60. Και σήμερα δεν ξέρει κανένας άνθρωπος, εκτός αν το κάνει μόνος σου να το μάθεις, την ακρίβεια των ενεργειακών δομών των ιόντων. Και τώρα κοιτάω τις ημερίες και βλέπουμε και τα ηλιοστάσια και τις ημερίες, το τι συμβαίνει στην εγκύηνο πεδίο και τι σημαίνει στην περιστροφή της Γης σε κάθετη ροή γύρω από τον ήλιο και εκνοβολή από τον ήλιο που συγκεντρώνεται βορρά νότο στο μαγνητικό πεδίο, θετικό αρνητικό φορτίο και ποια διαφορά του μαγνητικού πεδίου, ξέρετε πώς είναι? 6,3 Hz το δευτερόλεπτο είναι η ταλάντωση του μαγνητικού πεδίου. Τώρα που μπήκαμε τροχό είχε ανέβει και όταν ανεβαίνει η ταλάντωση του μαγνητικού πεδίου αλλάζουν οι δέσμες στα ιόντα και η πρωτεΐνη στον εγκέφαλο που χτίζει γλώσσα και αξία παίρνει άλλη μορφή. Δεν μπορείς να ξαναβάλεις θρησκεία στον υδροχώο. Θρησκεία βάζεις μόνο στους ηχθείς. Μπήκαμε τώρα υδροχώου. Σε λίγο, σε 100 χρόνια, το μαγνητικό πεδίο έχει αλλάξει τελείως λόγω ταλάντωσης του μαγνητικού πεδίου και αυτό που μετράμε, μάτις δάρτης, οτιδήποτε είναι αποθηκευμένο, γδέρνεται και φεύγει μέχρι το 2100. Οπότε το 2050 η συγκέντρωση των ιόντων είναι δεδομένη ότι αποκλείεται μέχρι, από το 2050 και μετά να έχει θρησκεία στον πλανήτη. Αποκλείεται. Κανένα μυαλό, κανένας εγκέφαλος δεν θα δέχεται μία ανοησία γλωσσικού φαινομένου, ανοησία πλήρης, και να αποθηκεύεται ως πραγματικότητα. Σβήνει. Αλλά για να σβήσει πρέπει να καταστρέψει αυτό που έχει φτιάξει και στέκεται παγκόσμια, αυτό που γίνεται τώρα. Πού γίνεται? Γιατί η Θράκη, γιατί η Καμπαλά, γιατί τα Τσκυβέλης, γιατί αυτά ξεκινάνε από τη Σαμοθράκη. Σάμος και Θράκη, Σαμοθράκη. 2.500 προ. Τυχαία. Και τώρα έχουμε στη Θράκη κάτι τρέχοντα πράγματα. Τυχαία. Μάζεψε μερικούς ο άλλος, τους πήγε από εδώ, τους φέρνει από εκεί, δεν έχουν που να πάνε, που να φάνε. Είναι τόσο μεγάλη ανοησία. Αλλά σε ποια μυαλά τώρα θα μπορείς να μιλήσεις τα λάνδωση πεδίου και να καταλάβουν ότι αυτό που στέκονται εκεί που είναι και αυτοί που το κάνουν, ποιοι το κάνουν? Οι κάθε πρωθυπουργοί κάθε χώρας? Όχι. Αυτοί εκδολούν εντολές. Ποιοι είναι πίσω από τα υπουργεία? Ποιος είναι πιο πίσω, πιο πάνω, πιο κάτω? Μία από τα ίδια. Ιερατείος Άρδων. Διάβαζα και το είχα διαβάσει το 2001. Το βιβλίο του Ζαν Ρουσιέρ περί ρηγιογραφία Ελλάδος και έκανα μια ξανά διάβασμα για να δω την ανοησία που είναι γραμμένο μέσα στην ακρίβεια των δεδομένων. Πέρα από την ρηγιογραφία, πέρα από αυτά που λέει και τα νομίσματα που παρουσιάζει και κάθε πόλη που σε πιο ζωδικό κύκλο ανήκει και όλα αυτά, οτιδήποτε κάναμε τον 7ο-6ο-5ο π.Χ. αιώνα, έτσι γράφουν όλοι, τα πήραμε από τους Σουμέριους, τα πήραμε από τους Φράτη, τα πήραμε από τους Αιγύπτιους. Εκείνοι που τα βρήκαν. Δεν ξέρει.
από τους Χιτέους, τα πήραμε έτοιμα. Και τώρα μιλάμε. Φτιάξε ένα νόμισμα, νομίζων αξία, φτιάξε ένα χρήμα, οτιδήποτε άλλο, χωρίς γλωσσικό φαινόμενο. Πουθενά. Έχει καμιά αξία το χαρτί, μόνο τι γράφει πάνω. Έχει καμιά αξία σε χρυσό, όχι. Τι έχει, γλωσσικό φαινόμενο. Τι σημαίνει, το παίρνει, το παίρνω εγώ. Στον δίνω, το παίρνει εσύ. Δώσουμε αυτό που έχει, πάρ' το εσύ, το ξαναπάρει. Μια από τα ίδια. Όλα αυτά σταματάνε. Μέχρι το 2100 όλα αυτά σβήνουν. Τι σημαίνει, χωρίς γλωσσικό φαινόμενο ελέγχου δεν έχεις τίποτα. Καμία αξία, κανένα δικαίωμα, τίποτα. Πότε καταστρέφεται το γλωσσικό φαινόμενο θρησκειών, φυλών, λαών, κρατών, 25-50. Και γιατί θα καταστραφούν 25-50, γιατί τελειώνει η ταλάντωση Hertz του μαγνητικού πεδίου. Και η πρωτεΐνη σύνθεση με τα ιόντα δεν δουλεύει καμία, ότι δεν στέκεται. Πάρα πολύ απλά, στη βιοφυσική παράμετρο, αυτά είναι παιχνιδάκια. Παιχνιδάκια. Αυτά τα καταλαβαίνουμε το 64. Και όταν χρησιμοποιήθηκε αυτή η γνώση, χρησιμοποιήθηκε μόνο για 3 χρόνια. 64-67. Και απλώς ήταν δοκιμή μέσα στον ελληνικό λαό, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί σε κανένα μέρος του πλανήτη, να δούνε μέσα σε 4 χρόνια, σε 3 χρόνια, τα μυαλά των 11, 12, 15 χρονών, τι μπορεί να κρατήσει. Πόσα μυαλά θα κρατήσουν πραγματικότητα, άμα του βάλω πραγματικότητα. Στην Ελλάδα 5%. Στην Αμερική 5 σε 100.000. Σε άλλο γλωσσικό φαινόμενο. 5 σε 100.000 κόσμο. Στην Ελλάδα 5% θα κρατήσει τη γνώση. Οπότε απαγορεύτηκε πλήρως. Καμία σχέση με ευρωξενική ταλάντωση, με γλωσσικό φαινόμενο, με θρησκεία, με έθνη, με κράτη, με λαούς, με τα πάντα. Οτιδήποτε μιλάνε, οτιδήποτε ακούτε, οτιδήποτε είναι μούφα. Δεν ισχύει τίποτα. Τι ισχύει, τι υπάρχει. Μόνο ελληνικό γλωσσικό φαινόμενο. Μπορεί να είναι γραμμένο στα λατινικά, μπορεί να είναι γραμμένο αγγλικά, να είναι γαλλικά, ό,τι θες να είναι. Αλλά είναι μια κάκιστη αντιγραφή. Δεν υπάρχει τίποτε δικό τους. Δεν υπάρχει κανένας εκτός Ελλάδος. Να πεις, επειδή ξεκίνησα εγώ και ήρθα από τη Συρία, ξεκίνησα και ήρθα από Μεσοποταμία, ήρθα από Αίγυπτο, ήρθα από το Ταϊβάν, ναι, κάτω εκεί. Ήρθα από το Κονγκό. Με κάνει τι. Τίποτε. Οπότε μέσα στο Μάρτι, Γδάρτι, και αυτό ξεκινάει τώρα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ξεκινάει τώρα, είναι δεδομένα τα δεδομένα. Ξεκινάνε στην ησημερία της Άνοιξος, γιατί τα ηλεκτρόνια αλλάζουν τελείως και το μυαλό μπορεί να αποθηκεύει πράγματα τα οποία δεν στέκονται άλλη στιγμή της εποχής, άλλη στιγμή της ημέρας, άλλη στιγμή του χρόνου. Οπότε, επειδή είναι το τρίτο, είναι το 3, είναι το 17, είναι το 21, είναι όλα αυτά και είναι η ησημερία, είναι τώρα, ξεκινάμε τώρα. Γιατί όσοι το κάνουν θέλουν να δείξουν ότι είναι αυτοί που ελέγχουν, ότι ξέρουν ποιοι είναι. Αυτός που είναι ο μαθημένος και περιμένει, ξέρει ποιοι είναι. Οπότε είναι όλα έτοιμα και περιμένουν ακριβώς αυτό. Καταστροφή θρησκειών, εθνών, κρατών, λαών. Πρέπει να ξεκινήσει από Ανατολική Μεσόγειο, γιατί εδώ ξεκινά τα πάντα. Τώρα, τα Δωδεκάνησα είναι 12 ακρίβεια, είναι το δοκέ 12. Είναι 12 ή είναι δεδοκέ. Το θέμα. Όλοι οι φιλόσοφοι, Ιπποκράτης, Πυθαγόρας, Δωδεκάνησα. Τυχαίο. Όχι. Η Σάρδης, Σμύρνη, τυχαίο. Όχι. Δωδώνη, Άτανα, ψηλά, τυχαίο. Τίποτε. Τίποτε τυχαίο. Όλα ελεγμένα με μία μορφή ελέγχου γλωσσικού φαινομένου. Τι έκανε στην αγορά ο Σωκράτης, 10 λεπτά διάλογο. Τα σβήνεις όλα. Ναι. Γιατί, πώς και τι τα σβήνεις, γιατί όταν μιλάς πρέπει να ξέρεις τα δεδομένα και να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω, γιατί αν δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να καταλάβεις ότι δεν γνωρίζεις. Άμα δεν καταλαβαίνεις, τι δεν γνωρίζεις. Θα νομίζεις ότι ξέρεις ή θα καταλάβεις τίποτα, θα πάμε, εντάξει, δεν είναι αυτό, αυτό είναι άξιστο, ξέρω το δικό μου. Και δικό σου. Υπάρχει καμία γλώσσα στον πλανήτη να χρησιμοποιεί μια λέξη διάλογος που να μην είναι ελληνική? Είναι dialogue ή είναι κάπως αλλιώς στα γαλλικά? Άκουγα το όνομα ενός Γάλλου και λέω, τι μου θυμίζει αυτή η λέξη? Ήταν κύριλλος το όνομα. Και πώς ήταν στα γαλλικά ο κύριλλος? Charles de Gaulle. Τι μου θυμίζει αυτό το Charles de Gaulle? Ναι, χρησιμοποιούν τις κωδικές αναλύσεις, συνέκφραση αλλάζουν τα δεδομένα. Το σίγμα είναι κάπα, κάπα γίνεται σίγμα. Το λάμδα γίνεται ρο.
και τον Εσέλ, ο Κύρικας, ο Κύριλος, ο Κύριλος και Μεθόδιος. Ο Κύριλος έγινε στα αγγλικά Charles, είναι το όνομα των πριγκιπών, Charles, μεγάλη. Και είναι Κύριλος και Μεθόδιος. Ο Κύριλος, Κύριος του λαού. Σου λέει λέξη, χρησιμοποιεί τη Σλαβική, με το παίρνει τη Σλαβική μου, το κάνει κάτι άλλο και νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο, τίποτε. Μια κάκης αντιγραφή δεδομένων. Χρήστο, κάκης αντιγραφή δεδομένων. Αχ, μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πει πολλά πράγματα και ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο. Να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις μέσα στο θέμα. Ναι, ναι, να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις μέσα από το θέμα, θα αφήσουμε και τον κόσμο τα λοιπά. Τώρα λίγο αυτό για την έναρξη της Επανάστασης. Λοιπόν, επειδή τώρα το 2021, ας πούμε, τα λοιπά, θα μας ζαλίσουν κάποια πράγματα. Έχουμε την ευκαιρία, δράπτουμε τις ευκαιρίες, γιατί σε πόσο έχουμε σήμερα, 3, άρα σε 22 μέρες έχουμε 25 Μαρτίου, που είναι όντως το 1840. 3 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω 41. 41. Ναι, το 43 είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα. Λοιπόν, το 40 οριοθετήθηκε ως έναρξη της Παναγίας. Ναι, της Παναγίας και αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι μύθοι για την έναρξη και τα λοιπά. Αυτό όμως δεν δίνει το δικαίωμα σε κανέναν από τους ανεγκέφαλους μετέχοντες στις κλίμακες των καθηγητών στα πανεπιστήμια, τους ιστορικούς που κάποιους από αυτούς τώρα τους βλέπω στην ελληνική τηλεόραση και τους είχα ανάμεσα μαθητές στο σχολείο και περνάγανε με το ζόρι το 10 στην ιστορία. Υπάρχει ιστορικός που το βλέπετε στην ελληνική τηλεόραση, ο οποίος ήταν συμμαθητής μου και έχει μείνει στην ιστορία. Εντάξει, δεν θα πω όνομα, απλούστατα είναι αυτό που λέμε. Μαζευόμαστε στη Νέα Σμύρνη, στον παλιό το Γαλαξία, απέναντι ακριβώς, και λέμε ένα και ομαλά, ματένιο φυλαχτό, που δεν μπορούσε να γράψει ούτε 9 στους Περσικούς πολέμους και τώρα θα σου πει για τη μάχη των Θερμοπυλών και τέτοια πράγματα. Ο υποφαινόμενος είχα 20 στην ιστορία και σε όλα αυτά και τα λοιπά, και μάλιστα έγραφα και τις 9 ερωτήσεις. Να με κάθε φορά, γιατί μου έλεγε η δασκάλα, μην γράψεις τις 6 ερωτήσεις. 20 μαθηματικά, εγώ, ναι, ναι. 20 μαθηματικά, ναι. 8 έκθεση. Ωραία, πράγμα. Γιατί φαινόμενο. Αυτό που μου ζητούσα να γράφω, δεν μπορούσα να γράψω τέτοια νοησία. Λοιπόν, ας πούμε λίγο κάποια πράγματα λίγο έτσι για να μπούμε λίγο στο πράγμα. Καταρχήν, η έναρξη της Επαναστάσεως του 1821 έχει γίνει με την ενεργοποίηση του ιερού λόγου του Ιψηλάντη στην περιοχή της Ρουμανίας, στο Ιάσιο. Στο Ιάσιο. Ήταν και Πόντιος. Που ήταν και Πόντιος και τα λοιπά, που ήταν όλη η οικογένεια Ψηλάντη, τους έδωσε ο Σουλτάνος ανταλλαγή γνώσεως και τους έδωσε τη Μολδοβλαχία, που ήταν πολύ πλούσια περιοχή, στην οποία έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και εδώ πέρα μέσα, ότι οι Ρουμάνοι φτάσαν σε σημείο και με τους βλάχους τους Κουτς, τους Κουτσόβλαχους που λέμε τα λοιπά, να φτάνουν σε κάποιο σημείο να απαιτούν να τους δοθεί η Μαγνησία, ο Βόλος και τα λοιπά, που ονομαζόμενη Ρουμανία της Ελλάδας, να τους δοθεί ως ημιανεξάρτητο κράτος, ας πούμε, διοικούμενο από τη Ρουμανία. Αυτή τη χώρα τη θέλουν όλοι. Έτσι. Θέλουν την Κέρκυρα, τη θέλουν, ας πούμε, 700 λαοί, την Κρήτη τη θέλουν 500 λαοί, τέτοια πράγματα. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε το Σελίμ, τον τρίτο, τον ονομαζόμενο η σκιά του Θεού επί της γης, να ζητάει την Κύπρο επειδή έχει βγάζει πολύ ωραίο κρασί, μουσουλμάνος. Έλεγε ότι θέλω την Κύπρο γιατί βγάζει πολύ ωραίο κρασί. Πώς πίνεις κρασί, ας πούμε, και τα λοιπά. Και την Κρήτη γιατί βγάζει πολύ ωραίο τυρί που δεν έτρωγαν καθόλου οι μουσουλμάνοι τυρί λόγω του διατροφικού. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που σημερινά καταφέρουμε λίγο τα πράγματα από το όνομά του, στην οποία οι Σύριοι βομβαρδίζονται από τους Τούρκους και για να γλιτώσουν μπαίνουν στην Τουρκία. Πάμε πάλι. Οι Σύριοι βομβαρδίζονται από τους Τούρκους και για να γλιτώσουν. Γίνονται πρόσφυγες μέσα στην Τουρκία. Μπαίνουμε στην Τουρκία. Εντάξει, λοιπόν. Και όταν πάνε οι πράκτορες του Sky, που είναι δημοσιογράφοι ονόματι Κωστίδης και Ίδης και να μην πω και τίποτα άλλο και μας το κόψει το Σουρού και τα λοιπά, οι περισσότεροι μας λένε ότι είναι Αφγανιστάν. Αυγά. Τιγανιστά. Αυγά, Τιγανιστά, στο Ιστάν τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Η Αυγή ίσταται. Ναι, Αυγή ίσταται, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, βρίσκουμε κάποια πράγματα. Στα... Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Ταζικιστάν, Ταζίκια και αυτά τα πράγματα. Εσμένες Τένισι, εντάξει, ας ήταν μια γλωσσικό φαινόμενο. Ακριβώς. Λοιπόν, η έναρξη της Επαναστάσεως του 1821 έγινε από την ουσιαστικά αποτυχημένη, θα έλεγα. Σαν σχέδιο αποτυχίας. Ναι, σαν σχέδιο αποτυχίας της οικογένειας Ιψηλάντη. Η οικογένεια Ιψηλάντη είχε και μια πολύ σπάνια ασθένεια, μια καρδιακή μειοανεπάρκεια, η οποία έφτασε σε σημείο τους δύο από τους τρεις γιους
του βοεβόδα της Μολδοβλαχίας να πεθάνουν από καρδιά, και είναι φοβερό. Δεν ξέρουν πού είναι η καρδιά τους. Η καρδιά τους είναι στην εκκλησία των ταξιαρχών, στο πεδίο του Άρεως του Ενός. Έχουμε δει άνθρωπο με την καρδιά δεξιά, όχι αριστερά. Ναι. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Είχαν το σπάνι το χρόνο από εδώ πέρα μέσα. Η Μαντό Μαυρογένους δεν κατάφερε να παντρευτεί τον Υψηλάντη, γιατί τη διαβάλαν από τη μια πλευρά και αυτός ήταν χάλια μαύρα από πλευρά σε ηλικία και αυτά. Είχαμε τον Μονόχειρα, ο οποίος το έχασε στη μάχη και. Μην τρελαθούμε, δεν ήταν και τίποτα σε σχέση με τον Αυτοκράτορα, γιατί κάποια στιγμή έκανε ότι έβλεπε τον Τσάρο κάθε μέρα. Ο Τσάρος πρέπει να καταλάβετε ότι υπήρχε ένα παλάτι το οποίο ήταν, όσοι έχουν πάει στα παλάτια ανάμεσα της Αγίας Πετρούπολης, ας πούμε, πάνω στη Μόσχα, είναι από εδώ, ας πούμε, που είμαστε λίγο πιο πριν από την Ομόνια και φτάνει μέχρι κάτω, τα Χαυτεία, φτάνει μέχρι κάτω, ας πούμε, την Κυψέλη, ας πούμε, όπως είναι Βερσαλίες, ας πούμε, ακριβώς, έτσι ακριβώς ήταν και τα παλάτια του Πέτρου. Λοιπόν, τα οποία, ας πούμε, ήταν σφουγγοκολάριος της αυλής, τα λοιπά, είχε χάσει το χέρι, όπως και ο Δομήνικος Οτεκόπουλος, που είχε φίλο του Θρεβάτης που είχε χάσει αυτό στο χέρι και τα λοιπά. Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε. Ο Υψηλάντης, η οικογένειά του τα έδωσε όλα και τα λοιπά, και η υγεία και όλα αυτά. Δεν πέτυχε κάτι τρομακτικό. Του λέγανε όλοι κρατήσου. Αυτός σαν άλλος παπαφλέσας δεν κρατιόταν και το ξεκίνησε από ένα σημείο το οποίο ήταν λίγο κουφό. Δηλαδή, σου έλεγε η Μολδοβλαχία είναι δίπλα. Αν γίνει κάτι από το Ιάσιο, θα πούμε μέσα στη Μολδοβλαχία, θα σωθούμε. Αλλά εκεί ξεκινάει, νομίζω είναι 17 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ή 17 Φεβρουαρίου ή 17 Ιανουαρίου του 1821 που ξεκινάει η επανάσταση στο Ιάσιο. Λοιπόν, όντως οι ημερομηνίες δεν είναι αυτές, τις λένε κάποιοι. Βγαίνει ένας ιστορικός όμως τώρα και προσπαθεί να αμφισβητήσει, επειδή αυτές δεν είναι οι ημερομηνίες, να αμφισβητήσει ότι δεν έγινε επανάσταση. Επανάσταση σαφώς έγινε. Και αν θέλετε να σας πω λίγο έτσι και εντάχει, στην επανάσταση δεν κερδίσαμε. Αυτό είναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο να το λες όμως με έναν τρόπο απλό, και άλλο να το λες με έναν τρόπο σαν τη Ρεπούση, που είναι και καθηγήτρια ΝΑΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και που έχει βγει με 1044 ψήφους βουλευτής. Δηλαδή, άμα μαζέψει 1044 βλάκες, βγαίνει βουλευτής. Κάπως έτσι μας το λέει το γιατί. Εάν ίσχυε η αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να πιάνει ένα όριο 30.000 ψήφους για τουλάχιστον να μπει μέσα. Θα μου πει, δεν έχουν δικαίωμα και οι βλάκες στη Βουλή. Άμα αναλογιστείς το ότι 300 είναι βλάκες περίπου τα λοιπά, εντάξει, το έχουμε πει και με κάποιους φίλους μου που έχω, που είναι και εν ενεργεία και υπουργοί και βουλευτές και αρχηγοί κόμματος, εντάξει, είναι οι βλακίες στο έπακρον. Λοιπόν, δεν κερδίσαμε. Ξαφνιάσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήραμε κάποια μέρη, όταν τα πήραμε το 1824 σαν κλασικοί Έλληνες, με κάποια ονόματα τα οποία έπρεπε να γραφτούν με μαύρα γράμματα στην ελληνική ιστορία, όπως Μαυροκορδάτος, όπως ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης, ο οποίος είναι, μιλάμε στην πραγματικότητα, είναι ο εθνικός δολοφόνος, ας πούμε, η οικογένειά του τα λοιπά, και ήταν αυτό που λέμε, έχω λεφτά και θα κάνω ό,τι θέλω, δεν πάει έτσι και τα λοιπά. Όπως ο εμφύλιος που έφτασαμε σε σημείο να φυλακίσουμε κάποια στιγμή, ξαναφυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος Κολοκοτρώνης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένας τέκτον Χασάπης. Αυτό ήταν το επαγγελμά του. Ο οποίος πέρασε στα Επτάνησα και κάποια στιγμή τότε, για να μπαίνει στο λόγο των. Για να μπαίνει στο λόγο των Ουρσάρων αυτών που είναι τα λοιπά, έμαθε την τέχνη του πολέμου τα λοιπά, και κάποια στιγμή αυτό που έχει το περικεφαλαίο είναι ένας στρατηγός, νομίζω Αυστριακός, αν δεν κάνω λάθος, του έδωσε την περικεφαλαία γιατί τον είδε ότι. Πώς το λένε. Ήταν γενναίο στη μάχη. Τώρα θα βαρεθούν εδώ πέρα οι άλλοι, θα σου πούν δεν ήταν έτσι, αυτό κτλ. Οι κλασικές βλακίες που ακούω ότι εδώ είχε την Αθηνά, άρα ήταν 12 θεϊστής. Μιλάμε τώρα, αυτό πρέπει να πάρεις αυτό που λέω εγώ. Έλα τώρα. Ήξερε τώρα ο Μπουρτζοβλαχέης, τώρα ο Καψοκόλης, να είμαι Κολοκοτρώνης. Κάθομαι. Αφοδεύω πάνω στις πέτρες, Κολοκοτρώνης. Σαν τον Μπίθι Κότσι. Μπίθι Κότσι τι είναι. Μπίθι τι είναι. Ο Πισινός είναι. Μπίδι Κότσης, κάθομαι. Αυτά τα λοιπά. Λοιπόν, ήξερε τώρα τον Γοργόνιο τώρα. Μην ξεχνάμε, βασικό φαινόμενο ενιών, άσχετο το φαινόμενο. Ναι, λοιπόν, τα έβαλε αυτά πράγματα, ωραία πράγματα, όλα τα χαρτονομίσματα, τα ελληνικά, τα χαρτονομίσματα έχουν πάνω την Αθηνά, αυτό και τα λοιπά. Οι Μπουρτζόβαλαχοι ξέραν τώρα τι πιάσει ήταν η Αθηνά. 400 χρόνια είχαμε περάσει από την Τουρκία. Λοιπόν, έλα τώρα. Βγαίνουν τώρα 12 θεϊστές τώρα και λένε, ας πούμε, ότι ήξερε, λέει, την Αθηνά και ήταν, λέει, 12 θεϊστές. Τρελαθούμε τώρα.
Αυτές είναι σαν τις βλακίες που λέγαμε προηγουμένως. Που βρήκε ο άλλος, λέει, τη στοά με τα 150 αγάλματα, λέει, και τα πουλάει τώρα στο μοναστεράκι. Έλα, πάρτε, λέει, αγάλμα από εδώ πέρα, καλό. Λοιπόν, απλούστατο το θέμα ήταν το εξής. Ήταν γενναίοι. Η χαζή της υπόθεσης ήταν ο τεράστιο Τουρκοφάγος, ο οποίος αυτός πραγματικά ο άνθρωπος ήταν με τα λοιπά. Αυτά που λέμε, εντωμεταξύ το έχουν σκίσει. Έχει πιάσει η μηχανή του χρόνου. Το ένα επεισόδιο λέει ότι του πιαστήκανε 11 σπαθιά στο χέρι. Το άλλο 7, το άλλο 5, το άλλο 4, ανάλογα με ποιος ευέλπης να με πιάνουν να πει την ιστορία, αλλά και τη μαλακία του. Λοιπόν, 3 σπαθιά ήταν, τα 2 σπάσανε και το άλλο πραγματικά το αγγυλώθηκε πάνω στο χέρι και του βάλανε όλο το χέρι να με. Όλο το βράδυ το χέρι μέσα σε μια κατσαρόλα με χλιαρό νερό για να χαλαρώσει να βγει. Γιατί πραγματικά, ναι, και σκότωσε άνθρωπο κοντά στου 200 με 300 Τούρκους. Τόσο υπολογίζεται. Αυτά. 7.000, 78.000 έφτασε μέχρι και αυτό, δηλαδή μιλάμε σαν το κογιό του, να μην και τον μπιμπίπ. Τέλος πάντων. Δεν κερδίσαμε τίποτα. Και κάναμε το 1824 και έναν εμφύλιο. Όποιο βλέπει την ταινία Παπαφλέσσα είναι καταπληκτικό, παρόλο που γυρίστηκε μεσού τη Χούντα και δηλητηρείται για αυτό το πράγμα. Πραγματικά που λέει Θεέ μου, τι κάνω κτλ. Γιατί ο Παπαφλέσσα ήταν από αυτού που ξεκίνησε να κάνει την επανάσταση και τελικά θαμπόθηκε από τα. Πώς ήταν, από τα χρυσά που λέμε κτλ. Και αν δεν ήταν κάποια στιγμή η Τριανδρία, ας πούμε, τα λοιπά, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, ας πούμε, τα λοιπά, να βοηθήσει και να γίνει η ναυμαχία του. Πώς λένε, που έγινε, του Ναβαρίνου κτλ. Δεν θα γινόταν τίποτα. Όντως, πραγματικά έχουμε καταπληκτικές νίκες μικρών ποσοτήτων στρατιωτών εν αντιθέσει με έναν αναχταρμά. Παραδείγματος χάρη τα Δερβενάκια διδάσκονται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές παγκοσμίως. Αυτό το περίφημο hit and run που είναι η αρχή των καταδρομέων, βάρα και φύγε, το έκανε ο Κολοκοτρώνης. Λοιπόν, ο Ιμπραήμ όταν ήρθε πραγματικά κλάδεψε. Άμα βάλουμε πόσους χιλιάδες χάσαμε στα μέρη τα οποία απελευθερωθήκανε, μιλάμε για γενοκτονία. Αυτό δεν προσπαθούμε να περάσουμε και δεν το καταλαβαίνω. Προσπαθούμε να περάσουμε να είμαι γενοκτονία, ξέρω εγώ, των Ποντίων, των Αρμενίων, ξέρω εγώ, των οτιδήποτε άλλο. Η γενοκτονία που έγινε, όπως πούμε, στοιχείο που σκοτώθηκαν 32.000 άτομα και τα λοιπά, δεν έχει περαστεί ποτέ. Στα ψαρά. Έτσι, λοιπόν, γενικώς, αυτό πράγματα θεωρήθηκε ότι ήταν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Έτσι, γενοκτονίες είχαμε ακόμα και στα Καλάβρια το 1943, έτσι. Ναι, ναι. Η μεραρχία Edelweiss, έτσι, η οποία η SS, οι οποίοι κατέβηκαν παρακάτω, γενοκτονία κάνανε και στα χωριά της μητέρας μου, στην Ήπειρο, στην περιοχή Λακασουλίου, στην Αγία Παρασκευή, που σκοτώσαν τον παπά, οι καθολικοί σκοτώσαν τον παπά τον Ορθόδοξο μέσα στην εκκλησία. Δεν έχει σημασία αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι αυτό ήταν θρησκευτικός πόλεμος. Και γινόταν. Εδώ ακριβώς κάτι. Ναι. Κοιτάμε σε μια ιστορική αναδρομή, ναι, ποια χωριά, ποιες περιοχές συμμάχησαν εναντίον των Τούρκων, ναι, και αυτά τα συγκεκριμένα χωριά τα φάγανε οι Γερμανοί μετά. Τα φάγανε οι Γερμανοί 60 χρόνια μετά. 160 χρόνια μετά. Το χωριό της γιαγιάς μου, της μάνας της μητέρας μου, ήταν η Μπαουσί. Ναι. Η Μπαουσί είναι σήμερα με το όνομα Αγία Παρασκευή. Αλλάξαν τα ονόματα επίτηδες και προσπαθούσαν να χάσουν την ιστορία. Η Μπαουσί, όταν έγινε, πώς το λένε, η επανάσταση του 1821, που η Ήπειρος ήταν κάτω από τους συνεχιστές του Αλή Πασά. Έτσι, γιατί πρέπει να δείτε ότι πέθανε ο Αλή Πασάς και μετά ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Γιατί ο Αλή Πασάς έφτανε από την Αλβανία σχεδόν μέχρι την Αθήνα. Και εκεί βασίστηκαν πολλά. Ακόμα και η δημιουργία της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας κτλ. Με τον Γεώργιο Σταύρο που πήρε το χρηματοκιβώτιο του Αλή Πασά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, και αυτοί που ήρθαν να του κόψουν το κεφάλι μετά ήταν οι στρατηγοί που ήρθαν στην Ελλάδα να αποκρούσουν την επανάσταση. Με το Πολύς είναι υποδιοικητής. Ναι. Εκάστοτε αυτό ο Μητροπολίτης των Ιαννίνων είναι ο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα απολυλογώ. Το θέμα είναι το εξής, ότι εκεί έγινε λίγο η ανακατανομή. Εκεί καταλαβαίνω πλέον ότι ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να αφήσουμε την Τουρκία να επεκταθεί. Και κάτι τέτοιο πάει να γίνει τώρα εδώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Αγία Παρασκευή που σας λέω είναι το χωριό Ιμπαουσί που εκεί σκοτώσαν τον παπά που είναι θρησκευτικός πόλεμος. Η Edelweiss, επειδή είχαν το έμβλημα το Edelweiss, το σπάνιο, το λουλούδι κτλ. Κλάδεψε όλα τα χωριά αυτά και περηφανευόντουσαν κιόλα. Υπάρχουν και άλλοι περιπτώσει, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή κάποια αναφορά. Σουμπερίτε, Πούλο και αυτά κτλ. Που φάγανε χωριά. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Ελλάδα έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου για να σταματήσει την Τουρκία και κάποια στιγμή πιστεύανε ότι θα την κάνουν καθολικό κράτος. Δεν έγινε, γιατί υπήρχαν καθολικοί πληθυσμοί κτλ. Και έγινε η συνέχεια αυτό το μείγμα που είναι όπως το θέλετε κτλ. Ο δικτάκτορας για 3 χρόνια όσο τον αφήσανε καποδίστρας και έτσι έπρεπε να γίνει κτλ.
έφτιαξε μια δομή χώρα και μετά μα βάλανε ένα φυτευτό βασιλιά και όλα τα κλασικά. Με τι ημερομηνίε τι κλασικέ. Εθνικό ύμνο είναι το 1861. Το σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού. Το ποίημα υπήρχε από πιο πριν. Σα έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο που μου στέλνανε άλλοι τι είναι αυτά που λε τα λοιπά. Το πρώτο πράγμα είναι η αναφορά και ο όρκο των τεκτώνων τη μασονική στο Άσα Ανατολή τη Κέρκυρα. Ωραία, κανονικά που ήταν ο Σολομό μέσα. Κερκυραίο είναι ο Σολομό. Μην μα βγάζετε ότι είναι ζακυνθινό. Λοιπόν, με Ροδοκανάκη, με τον Κόμι Ροδοκανάκη, τον πρώτο ιδρυτή της μασονικής στοάς της Μπενεφίτσια της Ελλάδος, το οποίο το 1810 δεν ήταν καν μέλος της Ελλάδος γιατί δεν υπήρχε και το κράτος. Έτσι. Και ο Μάντζαρος το 1861 έδωσε τη μουσική. Οπότε μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει εθνικό ύμνο το 1861 και εμείς νομίζουμε ότι είναι από το 1821. Η επανάσταση του 25 Μαρτίου, ακόμη και από Καλαμάτα να το πιάσει, είναι 23 Μαρτίου, που έχει οι Άγιοι Απόστολοι που καήκανε, που τους είχαμε στο Πεντοχίλιαρο. Αυτά. Προσέξτε από τώρα, σας το λέω, και, και συνήθως γίνομαι μάντης κακών τα λοιπά, να δείτε πώς θα βασιστούν σε αυτές τις, ας το πούμε έτσι, τεχνοκρατικές λεπτομέρειες, δηλαδή ότι δεν είναι 23, είναι 25, είναι 17, είναι 17 Ιανουαρίου. Αχ, αυτός ήταν έτσι. Αχ, χάσαμε. Α, κάναμε, ράναμε, για να μας πούνε ουσιαστικά αυτό που λέω χαριτολογώντας κάποια στιγμή, ότι αν είχαν 10 λεπτά ακόμα στην ταινία, ας πούμε στο Pearl Harbor θα είχαν κερδίσει Αμερικάνοι. Άμα είχαν 10 λεπτά ακόμα ταινία στον Παπαφλέσσα, μετά από την νίκη του εναντίον του Παπαφλέσσα, θα είχαν σκοτώσει όλους τους Έλληνες και δεν θα ήταν τουρκικό βιλαέτ. Λοιπόν, η ιστορία φτιάχνεται και λέγεται από τους νικητές. Κακός ή καλός, νικητές αυτή τη φάση, επειδή μας δόθηκε ένα κράτος. Και μάλιστα ήταν και μικρό. Υπάρχουν επιστολές του Καποδίστρια που λέει: δώστε μου και αυτό, δώστε μου και εκείνο, δώστε μου και τα λοιπά. Είμαστε εμείς. Και λέω πάντοτε αυτό και να το κοιτάμε λίγο τα λοιπά, ότι όταν δεις, όταν ξημερώσεις, εγώ θα δεχτώ ότι είναι 17 Μαρτίου. Στις 17 Μαρτίου του 1821, και είσαι ένας Τούρκος που είσαι στην Κωνσταντινούπολη και ανοίξεις το χάρτη και δεις την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και παράλληλα εκείνη τη στιγμή ψάξεις να βρεις που είναι το ελληνικό κράτος. Δεν θα βρεις τίποτα για ελληνικό κράτος και θα βρεις ένα ρολό που ξεκινάει από εδώ και φτάνει μέχρι εκεί, που είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί αν νομίζετε ότι είναι μόνο η Τουρκία, είχε από κάτω όλες τις αραβικές χώρες, τις αφρικανικές κτλ. 200 χρόνια μετά, ούτε 200, 199 χρόνια μετά, άμα ανοίξεις, θα δεις ότι η Τουρκία είναι ένα πραγματάκι αυτό, εμείς έχουμε το ελληνικό κράτος που έχουμε κτλ. Και είμαστε και σε θέση να διεκδικούμε. Αυτοί διεκδικούν τι. Αχ, κάποτε ήταν δικό μας, αλλά που σας το είχαμε κατακτήσει. Εμάς μας λένε κάτι και φτάσαν σε σημείο να έχουν το ναυάγιο της Ζακύνθου να το έχουν στη Γερμανία ότι είναι τουρκικό μέρος. Επειδή τα βρίσκω αυτά, τα βλέπω αυτά. Έτσι λοιπόν. Οπότε ο χαμένος της υπόθεσης είναι οι Τούρκοι. Λίγο πρέπει να υπάρχει μια εθνική ανάταση. Να το τελειώσουμε. Ναι, να το τελειώσουμε όσο δύο λεπτάκια. Ναι. Όταν ξεκινάει μια μεθοδευμένη, θα έλεγα ιστορική πραγματικότητα, μεθοδευμένη με ποια έννοια. Δεν υπάρχει το λίγο. Όταν ξεκινάει η οικογένεια των Σουλτάνων, είναι ένας βοσκός στα βουνά της Φιλαδέλφειας που σκοτώνει τον διοικητή της Φιλαδέλφειας και παντρεύεται την κόρη του, σκοτώνει τον γαμπρό και παντρεύεται την κόρη του, το 1362 και ξεκινάει ο παππούς του κατακτητή του Μάμεθ. Ο πρώτος, η ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε από τον Οσμάν στην Κασταμονή του Πόντου. Και όντως έχει σκοτώσει το μπέι της περιοχής, ο οποίος είναι το θέμα, ότι ο πεθερός του. Ναι, αυτοί οι λαοί, Οθωμανοί, δεν υπήρχαν Τούρκοι, Οθωμανοί, ήταν τσοπάνιδες που τους χρησιμοποιεί το ιερατείο και οι Μητροπόλεις και οι μεγάλες πόλεις, ας το πούμε έτσι, τους είχαν φέρει σαν εργάτες στα βουνά. Και αυτό έγινε πριν το 600-700 μετά, ξεκινάει αυτή η τομή. Και πήρε 500 χρόνια να κατεβεί περίπου το 2% του πληθυσμού. Πώς από 2% του πληθυσμού μέσα στα 25 εκατομμύρια ελληνικής ύπαρξης από Μικρά Ασία, από σημερινό Ιράν, Μεσοποταμία μέχρι Δούναβη, όλο αυτό είναι ελληνικό. Ελληνική γλώσσα, μόνο γλώσσα, τα πάντα. Και έχει ένα 2% εισερχόμενο που γίνεται αυτοκρατορία. Ποτέ. Όλη η αυτοκρατορία, όλα τα πάντα είναι ιερατείο ελέγχου. Το Ισλάμ δημιουργείται από το Πατριάρχη το 615. Το Πατριαρχείο γράφει το Κοράνι. Δεν υπήρχε ο Μωάμεθ ο Μεγάλος, δεν ήξερε να γράφει. Και μπήκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του γράψε το Κοράνι με το χέρι. Δηλαδή, αυτή είναι η ιστορία. Όπως λέμε, ένα παιδί άλλο μέσα σου. Λοιπόν, είναι τόσο στριμμένο και το ξέρουν οι πάντες. Γλωσσικό φαινόμενο ελέγχου. Τα γκρεμίζει όλα σε 10 λεπτά. Εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν,
Εντάξει, θα πούμε κι άλλα εμείς εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επόμενη εκπομπή θα δούμε τώρα, πρώτο Θεός. Την κάνουμε από την Άγκυρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη.